Τι του άρεσε και δεν του άρεσε από το πρώτο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Well, there was a friendly game as are all the others, with good aspects, with less good aspects. The time for the players is a time when they are not prepared, so they have to push their limits. We have to build up a mentality of fighters. We have to raise our level of physical aspects, and we have to help a lot the new players that are here to enter inside of the philosophy of this team, inside of the mentality of this team. So all of this we have seen today in this game, and probably they will see in the next games. Ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο είχε και τα καλά του και τα κακά του. Είναι φυσιολογικό γιατί οι παίκτες σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν βρίσκονται στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας. Οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πιέσουν, αυτό που έχουν να κάνουν είναι να πιέσουν τον εαυτό τους, να ξεπεράσουν τα όρια τα οποία έχουν μέχρι στιγμής και να μπορέσουμε όσο δυνατόν περισσότερο να φέρουμε κοντά τους νέους ποδοσφαιριστές, να χτίσουμε την νοοτροπία αυτή την οποία θέλουμε να έχουμε, αλλά να δουλέψουμε και στο φυσικό κομμάτι. Οπότε ήταν ένα φυσιολογικό πρώτο φιλικό για την ομάδα μας. I liked the first half more than second half. In the first half, the team was playing for this moment, for this level that we are with focus, with concentration, not just the result being 2-0 in half time made me to be more satisfied about the first half, but the full attitude. The second half, even if we had some opportunities, we received a very easy goal and stupid, I can say. And I didn't like the lack of concentration and the lack of attitude that we must have, no matter that is a friendly game or a training or an official game. But this is good for me because I can talk with our team and to make all the players to understand that without having a humble attitude attitude of fighters, we cannot build success. This was the main or the strongest point of us last season. This humble attitude and this will to go inside of the pitch and to fight in every ball, in every moment, no matter who was in front of us. Ουσιαστικά δύο ημίχρονα. Το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο μου άρεσε περισσότερο η εικόνα των ποδοσφαιριστών, υπήρχε αρκετή συγκέντρωση και δεν ήταν μόνο το σκορ το οποίο ήταν 2-0 υπέρ μας, αλλά η γενικότερη αντιμετώπιση, η στάση μάλλον των παιχτών στο γήπεδο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μου άρεσε τόσο ότι δεν υπήρξε αυτή η συγκέντρωση και η ίδια στάση που είχαν οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Δεχθήκαμε και ένα φθηνό, ένα χαζό goal, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά είναι μια καλή πάσα συσταγωγικά για εμένα για να μπορέσω να μιλήσω γενικότερα στο group για το την ταπεινότητα την οποία θα πρέπει να έχουμε και με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Νομίζω πως αυτό ήταν ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της περσινής σεζόν για εμάς, το ότι ανεξαρτήτου των συνθήκων παλεύαμε πάντα με ταπεινότητα, οπότε είναι ένα πολύ καλό σημείο για εμένα για να μπορέσω να μιλήσω σε όλη την ομάδα σχετικά με αυτό. Έχουμε δύο παιδιά τα οποία έχουν να παίξουν από το Γενάρη. Υπάρχει κάποια ειδική διαχείριση, αναφέρομαι τον Νέκο και τον Νέκο και τον Καμαρά. Υπάρχει κάποια ειδική σκέψη για τη διαχείρισή τους, για το οποίο θα βρουν ρυθμό άμεσα. The plan is this, to prepare and to push themselves and having this period of preparation, friendly games, to give the best of them. We have to have patience, as we have to have patience, because also this is true that second half we had in our team three new players. This is a big number of players for a team that has a very, very deep organization. So coming back of these two players is the normal way that they have to prepare, but also us to be patient with them.
because really the time will work for them and for us. Δεν υπάρχει κάποιο πλάνο. Ουσιαστικά εδώ είναι τα πράγματα. Θα πρέπει να δουλέψουν, θα πρέπει να πάρουν τον χρόνο τον οποίο θα πάρουν στα φιλικά και να επιστρέψουν. Η αλήθεια είναι ότι και στο δεύτερο ημίχρονο σήμερα είχαμε δύο-τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν καινούργοι στην ομάδα, κάτι το οποίο δημιουργεί ουσιαστικά ένα σε εισαγωγικά πρόβλημα, δεδομένου ότι υπάρχει μια βαθιά ριζωμένη δουλειά και αρκετή δουλειά από τους ποδοσφαιριστές. Οπότε το μόνο που έχουν να κάνουν και αυτοί και οι υπόλοιποι είναι να δουλέψουν περισσότερο για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο. Coach, είναι ένα group 30 περίπου ποδοσφαιριστών. Είναι η κλασική ερώτηση της προετοιμασίας, να περιμένουμε ότι αυτή η παρέα μπορεί να μεγαλώσει. Look, my idea, I don't know if it's for all, but my idea is that we should have kept as many players as possible from last season and to improve with two, three players the level of the team, because we need to go for the next level. Until this moment, comparing with the team from last season, we are missing three players from the group, from the full group. And so I have hopes at least one to be back. I don't know for the second. And also we have to improve the team, as we discussed before, with two, three that can bring us something more. Η ιδέα μου είναι γενικότερα ότι θα έπρεπε να μην να υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι γνωρίζουν τη δουλειά, βρίσκονταν εδώ. Σε κάθε περίπτωση δεν βρίσκονται κοντά μας τρεις. Ελπίζω να υπάρξει ξανά μαζί μας ο ένας, ίσως και δεύτερος. Από εκεί και πέρα έχω αναφέρει πως θα πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις, οι οποίες ουσιαστικά θα μας πάνε στο επόμενο επίπεδο, έχοντας ήδη την δουλειά από την προηγούμενη χρονιά. Οπότε αυτά είναι τα πράγματα, τα δεδομένα. Η ιδέα μου είναι γενικότερα ότι...